Εξαπλασιάστηκε το ποσοστό των μαθητών της πρώτης λυκείου που παραπέμπεται σε επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ. Τρίτο πανελλαδικά φιγουράρει το Ρέθυμνο με ποσοστό 38,2% και τέταρτο το Λασίθι με ποσοστό 38% των μαθητών να δίνουν ραντεβού με τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτέμβρη. Δίνουμε μια τέτοια υπόσχεση, σαν νομός, πιστεύω και γενικά αυτό υπόθηκε, να έχουμε τους λιγότερους οι οποίοι θα επαναλάβουν την τάξη, όσο το δυνατόν. Όσο το δυνατόν. Βέβαια και τα παιδιά να μην πούμε, διότι από ό,τι μεταφέρουν οι διευθυντές, να πούμε την αλήθεια, είναι μανίζουν και οι γονείς και γενικά και οι μαθητές. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό αν τα παιδιά προσπάθησαν όπως έπρεπε και πρέπει να το ξαναδούνε με λογική και με υπευθυνότητα. Σειρά αντιδράσεων έχουν προκληθεί στην ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων Μαθητών Ρεθύμνου, οι οποίοι ετοιμάζουν επίσημο διάβημα προς το Υπουργείο Παιδείας. Το σύστημα είναι άδικο σε ό,τι αφορά τι. Υπάρχει μια αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολιά, λίγο μετά ανακοινώνεται αυτή, ψηφίζεται ο νόμος για τις εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών αλλαγών και εφαρμόζεται κατευθείαν. Αυτό είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που εκπαιδευτικό σύστημα υλοποιείται την ίδια χρονιά που ψηφίζεται. Βρίσκομαι εδώ και να εκφράσω την απόλυτη αντίθεσή μου σε όλο αυτό το εγχείρημα της κυβέρνησης. Είμαι απόλυτα αντίθετη στην Τράπεζα Θεμάτων και στο Νέο Λύκειο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Προσωπικά το αποκηρύζω με ταυδελγμίας, όπως και αν ακούγεται αυτό. Επιτρέψτε μου την αγανάκτηση. Όταν αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο το 30% των μαθητών έχει μείνει μετεξεταστέο για Σεπτέμβριο, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος. Μετά το φετινό Βατερλό θα έρθουν αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων της πρώτης λυκείου προς όφελος των μαθητών αλλά και της τσέπης των γονιών τους. Για να μην υπάρχει άνηση μεταχείριση, διότι η τράπεζα έχει και τα θετικά της, αλλά να μην τους αγχώνουμε έτσι, ούτε υπόθηκε ότι να μην δίνονται από την αρχή όλα αυτά τα θέματα, να κάθονται να λύνουν μόνο αυτά τα θέματα. Να δίνουν ένα μικρό αριθμό θεμάτων, γύρω στα 40, αυτό υπόθηκε, που να αυτά να μελετάνε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονιάς και πιθανόν στο τέλος, σας δίνονται προς το τέλος, να μην υπάρχει και η αγωνία προς τα φροντιστήρια και τα λοιπά και να οικονομική αφέμαξη την εποχή αυτή.